Τι λέει, δείξτε λίγο την κάμερα πάνω. Κατεβαίνει η Μαρία, κλειστή την πόρτα λέει. Για να δω. Φάνησε έχει ανέβει πάνω. Για δείτε λίγο πού είναι η κάμερα. Έρχεται. Ποια είναι. Πού πάει. Πάντα χαμογέλαγες και τώρα καταργέσαι. Σμίξε τα χυλάκια, μη βαριέσαι. Εντάξει, εντάξει, παιδιά, εντάξει, 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 εδώ. Ανέβασε να πάμε να την κατεβάσουμε καλά. Σφίριξε χαρούμενα νωρίς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής. Μια φάρσα είναι η ζωή πολύ καλά στημένη. Κι ο θάνατος γελά και περιμένει. Νίκο! Ό,τι βαραίνει πέτα το και στη σκηνή ποκλή σου. Χαμογέλασε στο θεατή σου. Σφίριξε χαρούμενα χωρίς. Δες τη φωτεινή πλευρά τη ζωή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να σηκωθούμε, περίμενε όλοι. Μαρία, η άσκημη που έγινε όμορφη, Αγγελική Δαλιάτη! Καλώς σας βρήκα. Έλα και έλα. Πάρη Χριστιανά, τον Νίκο το ξέρεις και η Ευαγγελία. Καλώς ήρθατε. Έλα να σε φιλήσω και λίγο, τι κάνεις. Καλή εβδομάδα. Το ξέρω, το ξέρω. Ευαγγελία. Την καρδούλα της άκουγα την ώρα που το ξέρεις, της άκουγα. Τακ, 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 τακ. Χάσατε λίγο. Τι κάνεις. Καλά. Καλά είσαι. Κάθομαι παρασμένος και μετά. Τι γίνεται. Καλά. What a beautiful woman. What a beautiful girl. Επειδή έχει πάει στο Παρίσι ως Μαρία, ήθελε να σου μιλήσει. Αγγλικά. Ξένα, ναι, ξένα. Τι κάνεις. Θα μιλήσουμε γαλλικά. Θα μιλήσω. Έχει μάθει γαλλικά, παλιού χάσε. Ουρίσιο λέει γαναφόντα, γιατί παρήξε ελληνικό. Δεν βγαίνει, δεν λέει γαφόντα. Εσύ που ακούει, εντάξει τώρα και ελληνικά. Εσύ που ακούει και εμεί τα λέγαμε. Πια σε κουβέντα με τον άλλο. Σου έκανε ολόκληρο πρόλογο. Λοιπόν, μέχρι να πάρει μια ανάσα η Μαρία, η Αγγελική, γιατί σήμερα θα ανακαλύψουμε και πολλά πράγματα την Αγγελική. Τι εστί η Αγγελική, ποια είναι αυτή η γυναίκα. Πώς εμφανίστηκε, τι συνέβη με αυτό το ρόλο, πώς είναι τελικά να έχεις εμφανιστεί σε ένα τόσο πετυχημένο σύριαλ, αλλά να μην βγαίνει καθόλου ο δικός σου εαυτός, αλλά κάτι άλλο τελείως διαφορετικό και να μην μπορείς να βγάλεις το δικό σου εαυτό προς τα έξω. Όλα αυτά σε λίγο, αλλά πριν την πρώτη εμφάνιση της Αγγελικής ως Μαρία η άσχημη στο πλατό. Τότε που πραγματικά η καρδούλα χτυπούσε πιο πολύ. Μαρία Παπασωτηρίου. Ναι. Γεια σου Μαρία. Καλώς. Γεια σου Γρηγόρη. Είσαι φοβισμένη με τους ανθρώπους. Όχι Γρηγόρη, δεν είμαι φοβισμένη. Εγώ έχω ένα πολύ κολλητό φίλο που κάνουμε πάρα πολύ παρέα. Τον έχω δει και είσαι. Τον Νικόλα. Με αυτόν ήσουν ερωτευμένη κιόλας. Όχι. Ποτέ. Όχι, είμαστε σαν αδερφάκια, μεγαλώσαμε μαζί. Εντάξει, τώρα κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μην με βλέπουν με καλό μάτι από την αρχή. Δεν ξέρω. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι μπορεί να με σε βλέπουν με λένε άσχημη. Εσύ πιστεύεις ότι είσαι άσχημη. Η αλήθεια είναι πως, εντάξει, δεν είμαι και ότι καλύτερο υπάρχει. Ποιος ορίζει το καλύτερο. Δεν ξέρω, έτσι λένε. Ξέρεις πόσα. Μόνο ο μπαμπάς μου με βλέπει όμορφη. Δεν το πιστεύω. Και η μαμά μου, ναι. Κάνεις λάθος. Αλήθεια. Καλά, θα σου πω εγώ μετά. Αλλά. Ξέρεις. Σε όλους μας αρέσει η εξωτερική εμφάνιση, αλλά νομίζω ότι θα δεις ότι... Και εγώ αυτό πιστεύω, Γρηγόρη. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κερδίζουμε τους ανθρώπους με την προσωπικότητά μας και με το χαρακτήρα μας και να είμαστε καλοί άνθρωποι πάνω απ' όλα. Αυτό γίνεται έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, ακόμα και αν συναντήσεις μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα, ένα πάρα πολύ ωραίο άντρα, αν στην πορεία δεν είναι ουσιαστικό και δεν μπορείς να συμβιώσεις, τι να την κάνεις την όμορφη. Έτσι είναι. Φεύγει γι' αυτό. Συμφωνώ. Η ζωή σου δηλαδή κυλάει ευχάριστα. Μετά τη δουλειά κιόλας.
Ναι, πάρα πολύ καλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένη με αυτή τη δουλειά. Νιώθω τα μάτια σου όμως λίγο μια μελαγχολία. Γιατί? Ή ερωτευμένη είσαι πάρα πολύ. Εσύ, εγώ, ερωτευμένη εγώ. Τι λέτε τώρα? Με ποιον? Με τη ζωή είναι. Δεν ξέρεις. Δεν αγαπάω καλέ. Κάπου. Δεν αγαπάς κανέναν. Σε παρακαλώ Γρηγόρη, μην με φέρνεις σε δύσκολη θέση. Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί? Γιατί ο Αλέξης μαζί με τον Δημήτρη στο χθεσινό επεισόδιο. Ναι. Κάνανε κάτι στο κομπιούτερ. Ναι. Για το ποια είναι η πιο τέλεια γυναίκα. Ναι. Και βγήκες εσύ. Εγώ? Ναι ρε παιδάκι μου, για τον Αλέξη. Έβαλε όλα τα στοιχεία μέσα. Πώς θα ήθελα να ήταν μια γυναίκα. Τα χαρακτηριστικά, τα στοιχεία, τα πάντα. Ναι. Και βγήκες εσύ. Αχ, δεν το ήξερα αυτό. Και Αλέξη τι είπε? Από δεν σε ενδιαφέρει. Εντάξει. Τι έπαθες τώρα στα καλά καθημερινά για να ρωτάς? Επειδή είναι το αφεντικό μου. Το αφεντικό σου δεν είπε για τη δουλειά. Και θέλω να μου δείχνει εμπιστοσύνη και... Στη δουλειά είπε ότι είναι σε καταπληκτική. Στη δεν δουλειά. Δεν έχει πει ακόμα ακριβώς. Στη δουλειά άκουσα εγώ, σου λέω ότι ήρθε και εδώ στην εκπομπή κάποια στιγμή. Ναι. Και είπε ότι είναι εκπληκτική στη δουλειά. Στη δουλειά. Είπε και κάτι άλλο βέβαια για συναισθηματικά, αλλά δεν σε ενδιαφέρει σαν αυτό. Όχι, εντάξει. Δηλαδή, άκουσε το αυτή μου, ας πούμε, να λέει κάτι για το αν του αρέσει ή όχι σαν γυναίκα. Αλλά αυτό δεν σε ενδιαφέρει σαν. Γρηγορή. Ναι, ακούει και ο παπάς μου αυτή τη στιγμή. Ναι, παιδάκι μου, γι' αυτό σου λέω ότι μιλούσε με το φίλο του. Δεν θα ξαναπάω στη δουλειά. Όχι, παιδάκι μου, δεν είναι. Ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ κύριος. Απλά τον άκουσα που μιλούσε στο τηλέφωνο και του λέει τι γίνεται, Μαρία. Και του λέει ο άλλος, λέει, σ' αρέσει. Ναι. Και απαντάει αυτός. Ναι. Τι ναι. Και τι είπε. Τι σε νοιάζει, παιδάκι μου, αφού σε ρωτάει. Έχει δίκιο. Τι λάθηκε τώρα. Α, σε λέει τώρα τι θέλει. Άρα, εσύ ερωτευτή, αλλά με ρωτήσει, θα σου πω εγώ. Εντάξει. Ναι. Έχει σκεφτεί ποτέ να αλλάξει? Δηλαδή τι εννοώ, να πας σε ένα κομμωτήριο? Όχι. Περίμενε, βλέπεις ας πούμε τις κοπέλες τις νέες. Βάφουν τα μαλλιά τους ξανθά, ντύνονται με πιο ρούχα έτσι. Άλλα ρε παιδί μου, μίνι, φοράνε γόβες, φοράνε πέδιλα. Έχεις σκεφτεί ποτέ να το κάνεις αυτό? Μ' αρέσει όταν βλέπω όμορφες κοπέλες. Αυτό λέω, δηλαδή μπήκες ποτέ στη διαδικασία να σκεφτείς να αντί για γυαλιά να φορέσεις φακούς επαφής και τέτοια πράγματα? Να σου πω κάτι, δεν θέλω να γίνω κάτι που δεν είμαι. Ωραίο σώμα έχεις, λεπτείο είσαι. Το μαλλί θα το φτιάξεις. Θα το κάνεις τα γυαλιά, θα τα βγάλεις. Αν θέλεις δηλαδή μπορείς. Δεν θέλεις ακόμα. Μπορεί να προσπαθήσω, δεν ξέρω. Πόσα αγόρια έχεις φιλήσει στη ζωή σου? Δεν μας ακούει κανένας. Λέω αν έχεις φιλήσει ρε παιδί μου ένα αγόρι. Σιγά σιγά πες το. Ένα ρε παιδί μου. Εντάξει ρε παιδί μου, πόσο ένα φιλί λέω, πόσο αγόρι ρε παιδί. Πόσες φορές έχεις? Γιατί δεν το λες? Μας βλέπει ο μπαμπάς γι' αυτό. Στο μάγουλο ρε παιδάκι μου. Στο μάγουλο, τον μπαμπά μου. Στο μέτωπο, τον μπαμπά μου. Ας το. Δεν πιάνω. Ας το. Τον μπαμπά μου. Στα χέρια. Είμαι 27 χρόνια γυναίκα είσαι. 26. Έχεις δίκιο, άμα είσαι 26 τότε έχεις δίκιο. Πού να προλάβεις να φιλήσεις, αν είσαι 27. Να δούμε κάτι. Δείτε λίγο βλέμμα. Τι βλέμμα. Έλα λίγο αγκαλιά. Πάλι Γρηγόρη. Σιγά βρε Μαρία, μια αγκαλιά είπαμε πια. Να δούμε πώς θα τα μετρήσει με τον ίδιο τρόπο. Αυτά συνέβαιναν τότε. Πώς ήταν τότε? Ένα χρόνο πριν δηλαδή. Ωραία. Πώς σας φάνηκε η Μαρία? Η Μαρία ήταν και είναι πολύ αγαπημένη. Ακόμα και τώρα είναι αγαπημένη. Έτσι. Η Μαρία είναι όπως την αγαπήσαμε, τη συμπαθήσαμε. Αυτό. Πολύ. Πώς ήταν πιο εύκολα με την εμφάνιση αυτή, έτσι όπως ήρθε τώρα η Μαρία? Πέρυσι ένιωθα ότι εντάξει, είναι πρώτη φορά, είναι αρκετά δύσκολο. Που πω άγχος, τι θα κάνω, πώς θα αντιμετωπίσω και το ρόλο. Νομίζω ότι ήταν πιο εύκολο. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα να σε βοηθήσω, γιατί ξέρω ότι περνούσε δύσκολα. Ήσουν πάρα πολύ καλό, είχε μπει σε σημείο που. Γιατί ξέρω τώρα πολύ δύσκολα. Τι να ρωτήσω στη Μαρία την άσχημη που δεν ξέρω πράγματα για τη ζωή τη. Ούτε και η ίδια δεν ξέρω. Και μπορεί να μην ήξερε και η ίδια ω ρόλο δηλαδή κάποια πράγματα. Πράγματα που θα τη ρωτούσα που έκανε διακοπέ, α πούμε, στη ζωή σου. Ναι, γι' αυτό που λέμε στα παιδικά χρόνια και όλα. Η αλήθεια είναι ότι πριν την εκπομπή αυτή είχαμε ξεκινήσει τα γυρίσματα τουλάχιστον ένα τρίμηνο. Οπότε πάνω κάτω. Είχαμε μελετήσει αρκετά καλά. Ήξερες πάνω κάτω όμως τι συμβαίνει τη στιγμή εκείνη
που ξεκινούσε το σύριαλ. Σου λέει δεν μπορώ να ρωτήσω που ρωτάει μια καλεσμένη. Αλλά... σου μέσα να σε ρωτήσει. Και τα παιδικά σου χρόνια γενικότερα και τα λοιπά. Και τι σου άρεσε να κάνει μικρή. Ήξερα το χαρακτήρα και μπορούσα να το σχεδιάσω. Α, ήταν έτοιμη. Δηλαδή σε κάθε ερώτηση σκεφτόμουν τι θα απαντούσε η Μαρία. Πω. Ηθοποιός. Και μου φαίνεται περίεργο που μας λέει ότι εκεί αισθανόταν πιο άνετα από ό,τι αισθάνεται τώρα που ήρθε εδώ πέρα. Ναι, παιδιά. Σαν άσχημη Μαρία. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει μετά για την Αγγελική και θέλω να δείτε λίγο γιατί νομίζω ότι η Αγγελική μέσα από αυτό το ρόλο ίσως δεν μπόρεσε ποτέ να βγάλει ποια είναι η Αγγελική, τι κάνει. Η Αγγελική Δαλιάνη. Είναι ωραίο αυτό, ναι. Να σου πω. Είναι ωραίο. Ήρθε η ώρα να μάθετε, να δείτε πολλά πράγματα που δεν ξέρω. Δεν χρειάζεται να τα μάθετε κιόλα. Δεν παίζει ρόλο πάντα τι μέρε σα. Κάποιο είναι σε μάθημα, παιδάκι μου. Για να σε δω, μια χαρά είσαι, έτσι. Είναι καλή. Καλά, πολύ. Ευχαριστώ.